Η όλη εξέλιξη του καιρού για σήμερα Δευτέρα, ημέρα των Θεοφανίων, φαίνεται ότι θα είναι με σποραδικές βροχές ή και καταιγίδες, περισσότερο για δυτικές και βόρειες περιοχές του νησιού, κατά τόπους θα υπάρχουν και έντονες βροχοπτώσεις, οι οποίες μάλιστα δεν αποκλείεται να εμφανίζουν και χαλαζοπτώσεις ή και χιονοχάλαζα σε λίγο πιο ορεινές περιοχές. Τα χιόνια, που όπως είπαμε προς το παρόν είναι μόνο σε μεγάλα υψόμετρα, αναμένεται ότι σταδιακά από το απόγευμα της Δευτέρας θα κατέβουν σε χαμηλότερα υψόμετρα. Φαίνεται όμως ότι έχουν πιο ήπια συμπεριφορά. Εκτιμάται ότι τα ύψη τους θα είναι περίπου στα 800 μέτρα, ίσως και λίγο χαμηλότερα για δυτικές περιοχές, αλλά χωρίς να δημιουργήσουν προβλήματα. Οι μεγάλες μάζες χιονιού φαίνεται ότι θα επικεντρώνονται πάνω από τα 800 με 1000 μέτρα, ενώ ανατολικότερα τα χιόνια φαίνεται ότι εμφανίζονται και αυτά πάνω από τα 1000 μέτρα και μάλιστα έχοντας πολύ πιο ήπια συμπεριφορά από των δυτικών περιοχών. Οι βόρειοι άνεμοι έχουν ενισχυθεί πάρα πολύ με την έντασή τους να κυμαίνεται στα πελάγη και ιδιαίτερα στο Αιγαίο, με εντάσεις που φτάνουν ακόμα μέχρι και τα 10 μποφόρ κατά μέση ένταση, ενώ οι μέγιστες ρηπές είναι ακόμα υψηλότερες. Αυτό φυσικά έχει προκαλέσει πολύ υψηλό κυματισμός, ο οποίος σταδιακά αναμένεται ότι από τις δυτικές περιοχές του νησιού θα μετακινηθεί και ανατολικότερα, επηρεάζοντας όλο το βόρειο παράκτιο μέτωπο του νησιού. Η θερμοκρασία έχει υποχωρήσει, με τις μέγιστες τιμές, τουλάχιστον για σήμερα, στις ορεινές περιοχές να είναι κοντά στους 0 με 2 βαθμούς Κελσίου, ενώ στις παιδινές και στις παράκτιες περιοχές να κυμαίνεται κοντά στους 7 με 8 βαθμούς Κελσίου. Η καιρική αυτή κατάσταση θα συνεχίσει κατά περιόδους μέχρι και την Τρίτη το μεσημέρι, και αυτό που συστήνουμε είναι ιδιαίτερα σε αυτούς που οδηγούν στο βόρειο οδικό δίκτυο, είτε στον ΒΟΑΚ αλλά και στα περιφερειακά δίκτυα, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, γιατί αυτές οι καταρακτώδεις βροχές περιορίζουν την ορατότητα, μπορεί να προκαλέσουν κάποιες μικροκατολιστήσεις στο οδόστρωμα ή και πτώση δέντρων, και βέβαια μπορεί να προκληθεί και πρόσκαιρη ολισθηρότητα στο οδόστρωμα εξαιτίας το ότι η ποσότητα του νερού θα είναι πάρα πολύ μεγάλη. Από την Τρίτη όμως και μετά τα φαινόμενα φαίνεται ότι ναι μεν διατηρούνται, αλλά με πιο ήπια συμπεριφορά. Και οι βόρειοι άνεμοι για την Τρίτη το πρωί θα διατηρηθούν ενισχυμένοι, διατηρούν τις ίδιες περίπου εντάσεις. Από την Τρίτη όμως το μεσημέρι και μετά φαίνεται μια σταδιακή εξασθένισή τους, και έτσι από την Τρίτη το βράδυ ενδεχομένως θα δούμε την άρση του απαγορευτικού. Από την Τετάρτη αναμένεται ότι θα διατηρήσουμε τα φαινόμενα ήπιας, επαναλαμβάνω, συμπεριφοράς για το νησί μας. Οι θερμοκρασίες θα είναι σε πολύ χαμηλά επίπεδα και τα φαινόμενα φαίνεται πλέον να υποχωρούν σταδιακά από την Πέμπτη, όπου σιγά σιγά θα αρχίσει να αποκαθίσταται ένας καλός καιρός, αλλά με τις θερμοκρασίες να διατηρούνται γενικά σε χαμηλά επίπεδα.